πάμε στην Κίσαμο. Έχουμε αδυναμία και στο Δήμο Κισάμου. Διοργανώνεται ένα τρίμερο εκδηλώσεων με επίκεντρο την Καστανιά, το Κάστανο. Βέβαια έρχεται και χειμώνας, η αλήθεια είναι, μπαίνει σιγά σιγά, οπότε και το Κάστανο ταιριάζει. Και στη γεύση και στην όψη, θα πω εγώ. Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Άλκη τη Ξηρουχάκη, είναι πρόεδρος κοινοφιλούς επιχείρησης στο Δήμο Κισάμου. Να σας καλησπερίσω και σε εξωτερικό χορό. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ναι, δηλαδή, βρίσκομαι εδώ σε ένα φθινοπωρινό πάρκο, ναι, του Δήμου μας. Είναι στο χωριό Ποταμίδα, είναι ένα πολύ όμορφο χωριό, το οποίο είναι καθοδόν προς τα καστανοχώρια μας, για όσους θέλουν να έρθουν στη γιορτή καστάνου μας. Είναι στο ορεινό τμήμα η περιοχή, φημίζεται για τις καστανιές, αλλά το ορεινό τμήμα, σωστά? Πολύ σωστά. Είναι στην ενδοχώρα του Δήμου μας. Το κεντρικό, το κεφαλοχώρι, ας πούμε, της Δημοτικής Ενότητας Συναχωρίου είναι το Έλος, το οποίο υπάρχουν και περισσότερες καστανιές, αλλά ναι, και όλα τα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Συναχωρίου, τα περισσότερα, έχουν κάστανα. Δεν υπάρχει σπίτι που να μην παράγει τα καστανά του. Οπότε είπατε, πάμε να προβάλλουμε αυτό το όμορφο αγαθό και το ξεχωριστό χαρακτηριστικό της περιοχής μας μέσα από ένα τρίμερο εκδηλώσεων. Εκδηλώσεις που θα περιλαμβάνουν, βέβαια, τι θα περιλαμβάνουν? Ετοιμάζουμε λοιπόν ένα πολύ ιδιαίτερο φθινοπωρινό τρίμερο εκδηλώσεων, το οποίο θα είναι αφιερωμένο στο βασιλιά των τζιροκαρπών, που είναι το Κάστανο. Σε τρεις διαφορετικές κοινότητες, πάντα ο Δήμος μας σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες και τους κατατόπους πολιτιστικούς συλλόγους. Ξεκινάμε λοιπόν στις 29 του μήνα στο χωριό Βλάτος, στο οποίο θα πραγματοποιηθεί ενημερωτικές ομιλίες με θέμα την αξιοποίηση των προϊόντων της καστανιάς, πώς επιδρά η κλιματική αλλαγή στα δέντρα και ποια είναι τα ωφέλη της καστανιάς για το περιβάλλον και τον άνθρωπο, από καταξιωμένους επιστήμονες, τους οποίους θα ασχοληθούν πραγματικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καστανοπαραγωγοί τα τελευταία χρόνια. Όλες μας οι εκδηλώσεις φυσικά θα πλαισιώνονται και από μουσικοχορευτικά δρόμενα. Τη δεύτερη μέρα θα είμαστε στο χωριό Λίμνη της Δημοτικής Ενότητας Συναχωρίου. Θα έχουμε σεφ μαγείρους από τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτης. Θα μας παρουσιάσουν παραδοσιακές συνταγές, οι οποίες θα έχουν βασικό συστατικό το κάστανο, και βέβαια θα έχουμε και την ευκαιρία να τις απολαύσουμε, να τις γευτούμε. Οπότε να απευθύνεται ένα κάλεσμα να υπάρξει συμμετοχή, ένα κάλεσμα να υπάρξει προσέλευση. Μπράβο για αυτή την πρωτοβουλία. Μπράβο για αυτή την πρωτοβουλία. Προβολή του τόπου σας. Μα πάω και για την κεντρική μας εκδήλωση. Η κεντρική μας εκδήλωση, ναι, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, στις 31 Οκτωβρίου, στην κεντρική πλατεία του Έλους. Είναι ημερήσια, με ομιλίες, μουσική, χορό και πολλά κάστανα. Βέβαια, ψήνουν εκεί οι ντόπιοι. Θα μας φιλοξενήσουν με ντόπιο κρασί, θα μας κεράσουν κρασί, τσικουδιά και κάστανα ψητά. Λοιπόν, εδώ πάνω από το κοντρόλ, από το production, ο σκηνοθέτης με ρωτάει αν ξέρετε κάποια καλή συνταγή με κάστανα. Έτσι, εύκολα να την πούμε λίγο στον αέρα, υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Η πιο διάσημη μας συνταγή, που είναι και σχετικά εύκολη, σε όλα μας τα χωριά παρουσιάζεται και στα εστιατόρια μπορεί να τη γευτεί ο κόσμος, είναι τα κάστανα στιφάδο, με κρεμμυδάκια. Επίσης, μάλιστα, τα κάστανα είναι πολύ καλά και με κρέας. Και φυσικά και γλυκό, που είναι πολύ σπάνιο να το δούμε, αλλά γίνεται και γλυκό, πολύ ωραίο γλυκό του κουταλιού. Τίποτα, αυτό είναι δέλεαρ τώρα για να έρθουμε το Σαββατοκύριακο να σας επισκεφτούμε. Εμείς σας προσκαλούμε, με μεγάλη χαρά. Ειδικά αυτό το στιφάδο έρθετε, που είπατε εκεί με το κάστανο, ήταν ιδανικό. Λοιπόν, να έρθετε στα όμορφα πράσινα χωριά, κατά πράσινα χωριά του Δήμου μας. Ξέρετε, θα χαρούμε πολύ, να είστε. Γιορτή Καστανιάς έχει και καβάλα πάνω, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. 30 Οκτωβρίου. Ναι, εμείς συνήθως η γιορτή δικιά μας στο Δήμο μας γίνεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου. Να ξέρετε ότι η γιορτή μας έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Έχει ξεκινήσει από το 1967 με 68 και συνεχίζεται μέχρι, μπράβο, και σήμερα. Και να τη συνεχίσετε, ευχή όλων μας.
Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να σας ευχαριστήσω. Σας περιμένουμε όλους. Να είστε καλά. Χαρά μας. Να είστε καλά.